Καλώς τους. Καλώς μου ήρθατε. Είχα μία ιδέα και λέω να τη μοιραστώ μαζί σας. Προτείνω να κάνουμε ένα challenge, μία δοκιμασία, μάλλον μία δοκιμή και να δούμε κάποια από τα πράγματα που μας προτείνουν οι ειδικοί που συζητάμε στη θεωρία, αν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και εφαρμόζοντάς τα τελικά πόσο καλό μπορούν να μας κάνουν, αν μας κάνουν κάτι καλό. Προτείνω λοιπόν για το πρώτο μας challenge να βάλουμε ως θέμα την ευγνωμοσύνη. Άκουγα την Αρνίτη Μαριακάκη στο τελευταίο ανάλυση το που ανεβάσαμε με θέμα το πώς θα φέρουμε τη χαρά πίσω στη ζωή μας, να μας προτείνει ότι μία από τις ασκήσεις, ένα από τα κλειδιά για να το καταφέρουμε αυτό, είναι να ασκούμε την άσκηση της ευγνωμοσύνης καθημερινά. Δηλαδή, να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όπου εμείς νιώθουμε για πράγματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας στη ζωή μας, για συνθήκες που βιώνουμε, για ωραία πράγματα που μας συμβαίνουν. Και συνήθως δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε κάτι φοβερό. Ευχαριστώ το σύμπαν που μου έστειλε 15.000 ευρώ, για παράδειγμα. Ευχαριστώ όποιον θέλω και όποιον νιώθω ότι θέλω να απευθύνω αυτό το ευχαριστώ για το ότι μπορώ να ανασάνω σήμερα, για το ότι μπορώ να περπατήσω, να πάω στη δουλειά μου. Ευχαριστώ για τη δουλειά που έχω, καλή, κακή, δύσκολη, αλλά έχω μία δουλειά και μου προσφέρει κάτι. Ευχαριστώ για το φαγητό που έχω στο τραπέζι μου, για τη στέγη που έχω πάνω από το κεφάλι μου. Για ότι μπορώ να δω ένα βίντεο στο YouTube, ότι μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο και να μιλήσω με έναν άνθρωπο και να πούμε τα δικά μας, τα ωραία μας, τα προβλήματά μας, να τα μοιραστούμε. Προφανώς υπάρχουν χιλιάδες πράγματα για τα οποία μπορούμε να πούμε ευχαριστώ. Πού απευθύνουμε το ευχαριστώ? Όπου θέλει ο καθένας. Πότε μπορούμε να το κάνουμε? Αυτό που μας λένε και αυτό που μας λέει και η Αγνή, καθημερινά. Τι προτείνω λοιπόν? Κάθε μέρα από εδώ και πέρα να το κάνουμε σαν άσκηση, να το γράφουμε, να το λέμε και μέσα μας, έστω για τρία πράγματα. Τρία πράγματα για τα οποία είμαστε ευχαριστημένοι που τα έχουμε. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη που τα έχουμε στη ζωή μας. Ο καθένας διαλέγει και τι είναι αυτό για το οποίο νιώθει ευγνωμοσύνη, αλλά και πού απευθύνει αυτή την ευγνωμοσύνη. Στο παρελθόν το είχα δοκιμάσει, το είχα κάνει κάποιες φορές, αλλά αμελούσα από ένα σημείο και μετά. Οπότε λέω, να το κάνουμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένο, να το κάνουμε, ας πούμε, με μια σταθερή συχνότητα. Ξεκινάω να το κάνω εγώ και προτείνω να το κάνετε κι εσείς και να μοιραστούμε λίγο αυτό το feeling. Τι μας φέρνει τελικά μέσα μας? Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ξέρω ότι όσες φορές το έκανα, ένιωθα μέσα μου ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Μια ζεστασιά, μια χαρά, θα τολμήσω να πω. Τώρα, κατά τα άλλα, αν κάνει κάτι στον εγκέφαλό μας, αν είναι κάτι μαγικό, αν κινητοποιεί κάποια συναισθήματα μέσα μας. Θέλω να το κάνω, να το διαπιστώσουμε όλοι μαζί αυτό στην πράξη. Το βίντεο λοιπόν αυτό θα υπάρχει από εδώ και πέρα στο κανάλι στο YouTube, οπότε θα ήταν πολύ ωραίο στα σχόλια να γράψετε και 2-3 πράγματα για τα οποία μπορούμε να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη, αλλά κυρίως πώς νιώσατε κάνοντάς το. Τι λέτε, να το δοκιμάσουμε? Εγώ ξεκινάω από σήμερα κιόλας. Και σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί μου.